Κάμερα! Στο μεγάλο κάστρο, τη γη που γέννησε το μεγάλο στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη και γινοτόπος που τον ενέπνευσε, θα μας ξαναγήσει η ταινία της οποίας τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και αποτυπώνουν την ιστορία του καπετάν Μιχάλη, του εμβληματικού μυθιστορήματος του Καζαντζάκη που μέχρι και σήμερα γοητεύει νέους αναγνώστες. Αυτός ο συγγραφέας είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συγγραφέας παγκοσμίως. Είναι ένας βαθύς στοχαστής, είναι ένας ταξιδιώτης της ζωής και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά προσκυνάει να καταλάβει ποια είναι η σχέση του γνωστού με το άγνωστο. Την ευθύνη της σκηνοθεσίας της ταινίας, τις οποίες τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και θα γίνουν αποκλειστικά στην Κρήτη, έχει ο Κώστας Χαραλάμπους, που μιλώντας στο Καλό Μεσημέρι της Κρήτη TV, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μοιράστηκε την αγωνία του η ταινία να σταθεί στο ύψος ενός τόσο σημαντικού έργου, αποδίδοντας τους χαρακτήρες του καπετάν Μιχάλη, τη Σεμινέ, του Πολυξίγκη και του Νουρίμπεϊ. Ο Καζαντζάκης στον κινηματογράφο έχει παρουσιαστεί τρεις προηγούμενες φορές. Είναι ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, τον οποίο έκανε ο Ζιλ Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη. Είναι ο τελευταίος πειρασμός που έκανε ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Και φυσικά είναι ο Ζορμπάς που έκανε ο Κακογιάννης. Είναι η τέταρτη λοιπόν φορά μπροστά σε αυτά τα ονόματα που επίτηδες σας τα ανέφερα για να καταλάβετε ότι ο όγκος είναι μεγάλος και το στίχημα είναι εξίσου μεγάλο. Η ταινία θα μεταφέρει τους θεατές το 1889 κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης, ενώ η πλοκή, σύμφωνα με το σκηνοθέτη, θα προσπαθήσει να αποτυπώσει την εποχή με ένα ρεαλισμό, επιλέγοντας εκείνη την ιστορία που αφορά τον κεντρικό πυρήνα του μυθιστορήματος. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο τα γυρίσματά μας, στην οικία Χρονάκη, μετά θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο για να κάνουμε κάποια χωριά που έχουν την αισθητική εκείνης της εποχής. Σας τα λέω χοντρικά. Μετά θα φύγουμε στο Ρέθινο που θα κάτσουμε ένα μήνα. Έχουμε μία σειρά γυρισμάτων περίπου ένα μήνα σε γύρω περιοχές από το Ατσιπόπουλο, Δαφνέδες, Ανόγια. Θα φύγουμε μετά από το Ρέθινο, θα πάμε στα Χανιά, θα κατεβούμε στα Σφακιά για να γυρίσουμε πάλι στην Ιερά Πέτρα να τελειώσουμε τα γυρίσματα σε κάτι μάχες που έχουμε στο μυαλό μας, τα οποία θα γίνουν στα περιβολάκια. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους το Δεκέμβριο του 2023 με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Εμίλιο Χιλάκη, τον Αλέκο Σισοβίτη και την Τζέννη Καζάκου.